Λοιπόν, πρωτού προχωρήσουμε στον Άγιο Θωρόδεο, θα ήθελα να σας κάνω ορισμένες συστάσεις για την προσέλευση στη Θεία Κοινωνία και την προσέλευση στην Ιερά Εξομολόγηση. Όσο περνάει ο καιρός, βλέπω και στην Ιερά Εξομολόγηση και στην Εκκλησία, στη Λειτουργία και πολύ περισσότερο στη Θεία Κοινωνία, να προσέρχονται γυναίκες, μικρές και μεγάλες και γερόντισες, με παντελόνια. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, άλλες ώρες τα φοράνε. Στην Εκκλησία και μάλιστα στη Θεία Κοινωνία δεν πρέπει να έχουμε μία συστολή, μία ενδυμασία ιδιαίτερη? Η Βασίλισσα η Ελισάβετ έχει φτιάξει ειδικό πρωτόκολλο και ειδική αστυνομία που θα εποπτεύει τις ενδυμασίες των γυναικών που περνάνε από μπροστά της. Το ξέρετε αυτό? Σας το λέω εγώ. Η Ελισάβετ, η Βασίλισσα της Αγγλίας, έχει ειδική αστυνομία που ελέγχει, και ιδίως το Άσκοτ εκεί που είναι πιο απλά και γίνονται αγώνες υπικοί και λοιπά, και βάζουν φανταχτερά καπέλα και λοιπά οι κυρίες και εξτρεμιστικές ενδυμασίες, και λέει υπάρχει ειδική ενδυμασία για όσες γυναίκες περνάνε από το οπτικό πεδίο της Ελισάβετ. Φανταστείτε λοιπόν, από το οπτικό πεδίο του Αγίου Ποτηρίου μπορεί να περνάει κανείς όπως θέλει. Μπροστά από την Ελισάβετ δεν μπορεί. Και μην πει κανείς ότι κακός η Ελισάβετ το έχει θεσπίσει. Όχι. Κακός εμείς τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Πρέπει να ξεχωρίζουμε την καθημερινή από τη μικρή αργία, από την Κυριακή, από τις μεγάλες θεσποτικές εορτές. Να ξεχωρίζουμε τις περιστάσεις, να ξεχωρίζουμε το κάθε πρόσωπο, να ξεχωρίζουμε κάθε τι. Λοιπόν, προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία, γερόντισες, είδα και σήμερα, με παντελόνι. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει φόρεμα στο σπίτι? Δεν υπάρχουν χοντρές κάλτσες? Δεν υπάρχουν καλσόν χοντρά να φορέσεις μέσα από το φόρεμα? Κρυώνουμε, λέει. Είναι δυνατόν? Και τώρα όσο πάει και καλοκαιριάζει, αλλά και το χειμώνα, βάλε ό,τι θέλεις από μέσα. Τι παριστάνουμε, λέει, τι θέλουμε να δείξουμε? Προσέξτε το πάρα πολύ, παιδιά, αυτό. Προσέξτε το πάρα πολύ. Όπως επίσης και την προσέλευση στη Θεία Λειτουργία. Έρχονται άνθρωποι μετά το Ευαγγέλιο στο χερουβικό και μετά πάνε και κοινωνούν. Είναι δυνατόν? Και ευλαβείς άνθρωποι. Άνθρωποι που έχουν πνευματική ζωή. Πού πάμε τελικά? Μετά στην εξομολόγηση, όταν πρόκειται να μας διαβάσει την ευχή ο ιερεύς, θα γονατίσουμε με τα δύο γόνατα. Όχι με το ένα γόνατο γονατιστό και το άλλο όρθιο. Είναι ευλάβη αυτό? Είναι σεμνότητα αυτό? Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε το σαβουάρ βίβρα από την αρχή. Με το ένα πόδι κάτω και το άλλο πάνω ήταν οι υπότες που εχρίοντο. Στο Θεό κλείνομαι τα
τα γόνατα της ψυχής και του σώματος. Το λέει και στην ακολουθία της Γονικλησίας. Κλείνατε τα γόνατα της ψυχής και του σώματος. Προσέξτε τα παιδιά αυτά όλα. Ορίστε. Διάβαζα παιδιά στην Ευρώπη κάνανε ένα μέλη και βρήκα στην Ελλάδα οι γυναίκες φορούν παντιλόνια από όλα τα κάτω στην Ευρώπη. Μάλιστα. Μανία. Μέχρι τι να πω δηλαδή. Έχει καταργηθεί το φόρεμα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ προσοχή το ζήτημα. Ορίστε. Πάρτε το μικρόφωνο. Το είχατε πει τη Μεγάλη Εβδομάδα αυτό για τα παντελόνια και πραγματικά ήταν και μια κυρία δίπλα μου η οποία κάπως έτσι κοιτούσε και σκεφτόταν θα να πάει, να μην πάει, δεν ξέρω τι. Εμείς λίγο πολύ εδώ νομίζω ότι κάπως είμαστε. Δεν μήπως είμαστε, το ούτε και εδώ. Α, ούτε και εδώ. Ούτε και εδώ δεν είμαστε. Για να το στην λέτε. Εκκλησία δυσκολεύομαι να το πω, γιατί είναι άνθρωποι που είναι μισοκατριτισμένοι. Ναι, μπορεί να το ακούσουν, να παρεξηγήσουν. Να με... σωστά. Το... Εδώ έχουν γίνει τόσα και τόσα που έχουν αλλοιώσει το φρόνημα πλέον των ανθρώπων και έχουμε συντελέσει και εμείς οι κληρικοί σε αυτό, σε αυτή την ασέβεια. Ιδίως μία νέα φουρνιά κληρικών, οι οποίοι περάσαν από οργανώσεις και με μια αυστηρότητα από το σπίτι τους και προσπαθούν να ξεπατώσουν τα πάντα. Φτάσαν στο άλλο άκρο. Δεν είναι η εκκλησία σάκος του μπόξ να παίζει ο καθένας ό,τι θέλει. Να χτυπάει και να διαλύει. Λέω σήμερα στην πρώτη θέση ήταν δύο κυρίες. Αρχίσαν και μιλάγανε. Λέω στην πρεσβέρα δίπλα δεν πρέπει να τους πούμε κάτι. Κάποια στιγμή στη Θεία Λειτουργία μιλούσαν. Δεν μπορούσαν, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Δηλαδή πραγματικά ήταν κάτι ασύλληπτο. Σκύβει η πρεσβυτέρα, του λέει κάτι. Εν τω μεταξύ ήταν σε όλη τη λειτουργία και στον λόγο του, στο κήρυγμα του πατρός Γεωργίου, εξακολουθούσαν. Οπότε γυρνάω κι εγώ και λέω, ξέρετε ότι είμαστε σε εκκλησία. Θυμωμένη έτσι κάπως, γιατί είχε πει και η πρεσβυτέρα και αυτές κοιτάξανε τις περίοδες και γυρνάω κι εγώ και λέω, ξέρετε ότι βρίσκεστε σε εκκλησία. Και γυρνάει μια ανέδε και μου λέει αυτή, βεβαίως το ξέρω. Πάλι καλά. Δηλαδή αυτή η απάντηση δεν την κατάλαβα. Σταματήσανε βέβαια, αλλά ίσως ήταν αργά, δεν ξέρω. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και αυτή είναι η περαστική της Εκκλησίας. Εγώ συζητώ και... για εκείνους που έρχονται τακτικά. Δεν είναι να έρχεται 2-3 φορές. Λέω για εκείνους που έχουν και πνευματική ζωή και δεν ξέρουν πώς να προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία. Εκείνη την ώρα ο ιερέας δεν μπορεί να κάνει το δικαστικό, τον εισαγγελέα, ούτε να κατηχεί εκείνη την ώρα. Και το αντίδωρο που πάνε και το παίρνουν χωρίς να... Τέλος πάντων, μην πάμε σε διάφορα τώρα. Εδώ είναι αυτά ουσίας θέματα. Ορίστε. Την βλέπω κάπου σπάνια και την άλλη την οποία τη βλέπω ή στα κόλυμπα ή σε τέτοια γιορτή μεγάλη τέλος πάντων. Και λέει, είναι αυτοί οι ιερείς εδώ, οι ιδιότροποι. Η μεγάλη η οποία ήταν με τα παντελόνια. Η δεύτερη η οποία έρχεται κάπως και νεαρά, λέει, εδώ τι έχεις μέσα, όχι στα παντελόνια που φοράς και έκανε το μυαλό της. Η τρίτη λοιπόν που φορούσε λέει, καλά τα λέει, αλλά δεν μας νοιάζει. Αυτά που λέει είναι σωστά, αλλά δεν μπορούμε να μην του φορέσουμε το παντελόνι. Τρεις γυναίκες διαφορετικές. Μέσα την ώρα εκείνη που το είπατε και πηγαίνανε να προσκυνήσουν το, πώς το λένε, το Τίμιο Σταυρό. Αντί να σιωπήσουν εντελώς που πηγαίνανε, ήταν ένα βήμα πριν από μένα, εγώ κάθομαι μπροστά, πηγαίνανε και κάνανε σχόλιο σε αυτό που είπατε τώρα, περιμένετε. Φαντάζομαι τώρα να τους κάνει παρατήρηση ο άνδρας τους. Θα φάει και καμία τηγανιά στο κεφάλι. Τον ιερέα το λέει ιδιότροπο.
Τον άντρα της πώς θα τον πει. Θα φάει κατευθείαν. Ορίστε. Πολύ νεαρά, με μικρά παιδιά και αυτά. Στο στόμα σας, κοντά. Με μικρά παιδιά, να τη χρησιμοποιεί ο παππούλης την ώρα που βγάζει το, την ώρα που βγάζει το δισκοπότηρο, να βαστάει το πανί, να το κάλυμα, ναι. Να κοινωνάει ο καθένας, να το σκουπίζει με τα παντελόνια. Ακόμη καλύτερα. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Τι είναι όλοι λέω τόση ώρα. Διότι εγώ από αυτό το θέμα σκανδαλίστηκα πάρα πολύ. Αφού πήγα εξομολογήθηκα, διότι μου είχε γίνει, το βλέπα και αναστανόμουν μέσα. Και αναγκάζομαι και δεν πολύ πάω τώρα στην ενορία αυτή. Μάλιστα. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Να περιφρονήσουμε το χώρο αυτό. Δεν είναι αχούρη η εκκλησία. Είναι ιερός τόπος. Δεν ξέρω οι ιερείς τι κάνουν, είναι θέμα του επισκόπου αυτό, αλλά εγώ ξέρω ότι πρέπει στον ναό μας να λάβουμε τα μέτρα μας. Δεν θέλουμε να προσβάλλουμε κανέναν, δεν θέλουμε να θίξουμε κανέναν. Γι' αυτό είμαι και διστακτικός μέσα στη λειτουργία να μιλήσω, διότι είναι διάφοροι άνθρωποι. Εσείς θα ακούσετε αυτά και θα τα μεταφέρετε και σε άλλους. Φόρεσε ό,τι θέλεις εδώ και εκεί. Στην εκκλησία είναι ειδικός χώρος. Θα παρουσιαστείς εκεί όπως είναι οι εικόνες. Με ένδυμα παραπλήσιο. Δεν μπορείς να είσαι άσχετος τελείως. Δεν είναι θέατρο η εκκλησία. Είναι ένας χώρος που μας εισάγει στην αιωνιότητα. Το ένδυμα γάμου που λέει ο Χριστός. Ετέρε, πώς ήρθες εδώ, λέει, χωρίς ένδυμα γάμου. Για εκείνους που λένε, δεν παίζει ρόλο. Τι έχεις εδώ, λέει. Τι έχεις εδώ. Ό,τι έχεις και εκεί έχεις εδώ. Ό,τι έχεις και στο φόρεμά σου, έχεις και στο μυαλό σου. Τι έχεις, το Θεό έχεις. Έχεις δηλαδή συνέστηση της ιερότητας του χώρου και πας όπως στο χορό. Όλα παίζουν ρόλο. Οι Άγιοι Πατέρες μας, πρώτης θείας κοινωνίας, εφρόντισαν τα πάντα στον εαυτό τους. Αλλά οι νεότεροι ιερείς δεν γνωρίσαν Αγίους πνευματικούς. Τους διαβάζουν από τα βιβλία και έχουν την ευχέρεια να τους εξηγούν όπως θέλουν. Δεν γίνανε υποτακτικοί πραγματικών Αγίων ανθρώπων. Διαδόχων Αγίων και κηρυγμένων από την Εκκλησία. Εμείς τους ζήσαμε αυτούς τους πατέρας. Δεν έχουμε δικαίωμα λοιπόν να κάνουμε αβαρίες, να γίνουμε μίζωνες των πατέρων μας. Λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή το θέμα. Ορίστε. Ούτε με τσάντα στον νόμο και έλεγε χαρακτηριστικά «Πού πάτε, βόλτα στο Μόλο, κατέβασε τη τσάντα σου, κατέβασε τη τσάντα σου» και σταματούσε επί τόπου, δηλαδή με οργή. Γι' αυτό κι άμα κατέβασε, ναι, πανταλόνι, ούτε καλά. Αλλά δεν, στην εποχή εκείνη δεν υπήρχαν. Σπάν όμως. Μόνο οι ηθοποιοί και κάτι άλλοι τα φοράγανε. Τέλος πάντων, προχωρούμε. Φοράμε τα καλά μας τα ρούχα και πάμε στην εκκλησία όλοι. Αυτό έτσι μεγαλώσαμε και όχι μόνο εγώ, η δική μου οικογένεια, αλλά και όλοι.
της εποχής εκείνης. Αυτοί καθαρίζουν την καρδιά χωρίς προετοιμασία. Και όταν οι γυναίκες σε ειδικές μαξιλαροθήκες εφύλαγαν το αλεύρι που θα ετοίμαζαν για τα πρόσφορα. Σε ειδικές μαξιλαροθήκες και ντυτές, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται στο κρεβάτι κλπ. Πουθενά. Και τα ψάκια που οι πετσέτες που θα διπλώνανε, το ταψάκι που θα κάνανε το πρόσφορο, δεν χρησιμοποιείται για άλλο φαγητό. Ναι, ναι, αυτά ναι. Τι είναι. Είναι τύποι. Είναι ευλάβεια. Δεν υπάρχει ευλάβεια σήμερα. Και από οικογένειες ιερέων έχω δει τελεία ασυδοσία. Τα παιδιά ούτε υπολογίζουν τι είναι. Αφήστε, μικρά παιδιά είναι. Από το μικρό το παιδί και το σκυλί όπως το μάθεις, λέγανε οι σοφοί, οι ευσεφείς πατέρες μας. Πότε θα το μάθεις? Πού είναι η ευλάβεια? Πού είναι ο σεβασμός στον πατέρα, στη μητέρα, στον ιερέα, στην εκκλησία? Πού είναι? Εδώ έχει, λέει, την καθαρότητα. Πώς την απέκτησε? Λοιπόν, ως εδώ νομίζω είναι αρκετά να προχωρήσουμε στον Αβαδωρόθιο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να προσθέσουμε, αλλά των φρονίμων ολίγα. Πρέπει να πούμε ένα στόμεν καλός. Όχι ελάτε όπως είστε. Θα έρθείτε όπως είσαστε, γιατί δεν ξέρετε πώς πρέπει να είσαστε, αλλά δεν θα παραμείνετε όπως ήρθατε. Η Εκκλησία είναι νοσοκομείο και στο νοσοκομείο δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν διευθύνουν οι άρρωστοι. Δεν δίνουν οδηγίες οι άρρωστοι. Οι άρρωστοι παίρνουν τη θεραπεία τους. Την Εκκλησία την κάναμε Hyde Park, που έλεγε και ο πατήρ Επιφάνιος. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Λοιπόν, είναι αρκετά νομίζω.